Για το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ θα μιλήσουμε με τον υπεύθυνο επικοινωνίας της ΠΑΕ, τον κύριο Κυριάκο Κυριάκο, και έχουμε αρκετά ερωτήματα, έχουν συγκεντρωθεί αρκετά θέματα γύρω από την ποδοσφαιρική ομάδα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Είστε καλά? Καλά, καλά. Ναι, εσείς. Τώρα, αυτή η ερώτηση έχει νόημα. Το αν είμαι καλά. Ναι, όλοι, αν είστε... Πώς είναι το κλίμα σε μια μεγάλη ομάδα όταν έχει να κερδίσει 8 αγώνες? Γιατί ίσως ακούτε, καταλαβαίνετε από τον κόσμο να λέει ότι εμείς, ξέρω εγώ, είμαστε τρελαμένοι. Εκεί στην ομάδα εσείς δεν νιώθετε, δεν στεναχωριέστε? Τι λέτε εσείς? Καλά, προφανώς όταν χαιρετιόμαστε με κάποιον και τον ρωτάμε αν είναι καλά, εννοούμε την ναι, είναι ναι. Και το σύνθημα όμως του ΠΑΟΚ που λέει είσαστε καλά, όχι. Ναι. Κατάλαβες. Λοιπόν, πώς είναι μέσα στην ομάδα τα αποδυτήρια εσείς? Και ευχόμαστε και όλος ο κόσμος να είναι καλά. Σωστά. Από εκεί και πέρα σαφώς, όταν ασχολείστε με το ποδόσφαιρο, είτε οπαδικά μόνο, αλλά εγώ θα σας πω και πολύ περισσότερο επαγγελματικά, γιατί επηρεάζονται και άλλοι τομείς της ζωής σου. Σαφώς όταν η ομάδα δεν πάει, είσαι και εσύ τρελαμένος. Δεν υπάρχει αμφιβολία από αυτού. Το θέμα είναι ότι εσύ δεν μπορείς να, όταν είσαι γύρω και μέσα σε μια ομάδα, δεν μπορείς να εκφράζεις ούτε τη χαρά σου ούτε τη λύπη σου. Γιατί σε κάθε περίσταση, και αυτό το θυμάστε καλά νομίζω αρκετά χρόνια, κάθε φορά που κερδίζουμε εμείς πρέπει να δώσουμε το σύνθημα να είμαστε σοβαροί και στο επόμενο παιχνίδι, οπότε δεν μπορούμε να αφαιθούμε και ιδιαίτερα. Και κάθε φορά που χάνουμε εμείς πρέπει να είμαστε αυτοί που θα πείσουμε την ομάδα ότι πρέπει να σηκώσει το κεφάλι της και να δει τα επόμενα παιχνίδια με αισιοδοξία. Οπότε εμείς πρέπει να παίξουμε ανάμεσα στο δικό μας συνέστημα και στο τι πρέπει να περνάμε στην ομάδα καθημερινά, ενώ όσοι βρίσκονται γύρω από το αγωνιστικό τμήμα. Την ομάδα, τους παίχτες, τους έχει πάρει από κάτω? Μπα, όχι. Το λέω στους δημοσιογράφους που επικοινωνούν μαζί μου για το καθημερινό ρεπορτάζ, το λέω ακόμα και σε χειρότερες περιόδους, ότι η φετινή ομάδα είναι ένα λίγο σαν το γαλατικό χωριό, θέλω να πω, και αυτό είναι το θετικό της κατά τη γνώμη μου. Έχει δικούς της ρυθμούς, έχει δικές της αρχές, επηρεάστηκε το λιγότερο δυνατόν από το εξωτερικό κλίμα, είτε αυτό ήταν χαρά στην αρχή, ας πούμε, τη σεζόν, είτε μετά απογοήτευση, και κρατάει κάποιους ρυθμούς και γι' αυτό κρατάει και ένα δέσιμο, μια καλή χημεία, όπως είπε και ο προπονητής, γιατί δεν επηρεάστηκε ιδιαίτερα από από την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Αυτό για μια ομάδα και για εσάς και για εμάς που έχουμε ζήσει τον ΠΑΟΚ, το σύγχρονο ΠΑΟΚ, ας πούμε, τις τελευταίες 15 ετίες, είναι προσόν, ειδικά σε αυτή την περίοδο που κρίνονται στόχοι. Ναι, βέβαια, μεγάλες κρίσεις του Νοεμβρίου, του Δεκεμβρίου, τώρα δεν τις ξεπερνάει εύκολα αυτή η ομάδα. Είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή, φαίνεται ότι παίρνει από κάτω. Είναι άλλο πράγμα το αγωνιστικό κομμάτι. Ναι. Δηλαδή, το αν η ομάδα έχει κάποιο πρόβλημα να βάλει γκολ, ας πούμε, και χάνει αποτελέσματα και η πίεση που δημιουργείται στους εαυτούς τους από αυτό το πράγμα, είναι άλλο πράγμα και άλλο. Τις κρίσεις, όπως τις εννοώ εγώ, τις περισσότερο επικοινωνιακές ή τις κρίσεις που έχουν να κάνουν με την εκτίμηση που μπορεί να έχει ή να μην έχει ο κόσμος στην ομάδα. Αυτό προσπαθώ να διαχωρίσω. Ασφαλώς είναι επαγγελματίες, είναι παίκτες με φιλοδοξίες όλοι, προπονητές με φιλοδοξίες όλοι και θέλουν πολλά παραπάνω από τον εαυτό τους, αυτή την πίεση που βαλάνε. Αλλά θέλω να πω ότι εσείς μπορεί την εβδομάδα μετά τον Ηρακλή να βλέπατε ότι υπάρχει μια άσχημη ενέργεια, ήταν ίσως η καλύτερη εβδομάδα δουλειάς από πλευράς διάθεσης και αυτοπεποίθησης το τελευταίο εξαμήνου όμως. Δηλαδή, στην προπόνηση. Ναι, αυτό θέλω να διαχωρίσω. Μάλιστα. Η κίνηση για τα εστία του αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός είναι μεγάλη, εντυπωσιακή, μια αναμενόμενη, είναι φυσιολογική? Και αν υπάρχει οποιαδήποτε προπόληση για το ΠΑΟΚ Αστέρας, για παράδειγμα. Αν μπορείτε να μας ενημερώσετε. Αυτό μας καίει, το ΠΑΟΚ Αστέρας μας καίει. Βέβαια υπάρχουν μέσω ίντερνετ, μπορεί να βρει ο καθένας τα εισιτήρια για όλους τους αγώνες, αλλά και στα εκδοτήρια ασφαλώς. Αλλά τώρα για το μεγάλη εντυπωσιακή και τα λοιπά προπόληση μία εβδομάδα πριν το μάτς, δεν μπορώ να σας κάνω εγώ κάποιο σχόλιο. Θεωρώ ότι την ημέρα του μάτς το γήπεδο θα είναι γεμάτο. Αλλά όπως είπατε κι εσείς, και εμένα με απασχολεί περισσότερο να έχει το γήπεδο. Δεν με ενδιαφέρει τόσο η πληρότητά του σε αυτό το μάτσο, όσο η ενέργειά του. Να έρθουν άνθρωποι συνειδητοποιημένοι που θέλουν να υποστηρίξουν την ομάδα στο μάτσο με την Τρίπολη. Είναι ένα πολύ δύσκολο μάτσο. Όλες οι συνθήκες το κάνουν δύσκολο. Το γεγονός ότι τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα, το γεγονός ότι προηγείται από ημιτελικό κυπέλλου εναντίον του Ολυμπιακού, το γεγονός ότι η ομάδα δεν σταμάτησε να έχει ελλείψεις και να παλεύουμε αυτές τις ελλείψεις. Και το γεγονός ότι μία νίκη με τον Αστέρα
θεωρώ ότι κλειδώνει την υπόθεση play-off, ώστε να μπορείς να κάνεις άλλη διαχείριση μέχρι να φτάσουμε σε αυτά. Γιατί έχουμε και αυτή την ιδιαιτερότητα, έτσι. Το πρωτάθλημα στην ουσία στις τελευταίες 5-6 αγωνιστικές του, εφόσον έχεις εξασφαλίσει την είσοδο στα play-off, αφορά τη διαχείριση και την προετοιμασία για τα play-off. Πώς μπορεί μια περιραίουσα ατμόσφαιρα να έχει συνειδητοποιημένο κοινό όταν ακούγονται τόσα πράγματα για μια ομάδα? Κοίτα, Σταύρο, κάνεις ένα, λάθος. Είναι μια διαφορά φιλοσοφία μας. Ναι. Το κοινό κάνω, που όχι, είναι διαφορά φιλοσοφία μας, δεν κάνω λάθος. Ναι. Ναι. Δικιά μας προσωπική, όχι του πάω. Εκφράζω την προσωπική μου άποψη σε αυτό το κομμάτι. Η περιραίουσα ατμόσφαιρα εκφράζεται από ένα, συγκεκριμένο κομμάτι και μάλλον μικρό κομμάτι της μερίδας του κόσμου. Θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να τους κάνεις να κατανοήσουν, αλλά θεωρώ ότι αυτός που είναι γεννημένος, έχει γενετικά την ανάγκη να φωνάζει, θα το κάνει ό,τι και αν του εξηγήσεις. Και υπάρχει και ένα άλλο κοινό αδρανοποιημένο, το οποίο είναι πιο θετικό, το οποίο τη χαρά του την εκφράζει πιο εσωτερικά όταν η ομάδα πάει καλά, δεν είναι από αυτούς που θα δημιουργήσουν αντιδράσεις, όμως που είναι ένα κοινό αδρανοποιημένο όσον αφορά την επικοινωνία, αλλά υπαρκτό. Είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι αγοράζουν εισιτήρια και οι ίδιοι πηγαίνουν εκδρομές, αλλά έχουν επιλέξει έναν άλλο τρόπο συμπαράσταση στην ομάδα. Οπότε έχουμε να πατήσουμε σε δύο κατευθύνσεις. Μία, να προσπαθήσουμε όσο γίνεται τους φωνακλάδες, αν θες, που συνήθως εκφράζονται στα άσχημα, να τους κάνουμε να κατανοήσουν και να τους κρατήσουμε σε μία είδους καταστολή, αν θέλεις, της γκρίνιας τους. Και από την άλλη υπάρχει ένα μεγάλο άλλο κοινό, και ενδεχομένως μεγαλύτερο, το οποίο θέλει, ψάχνει να βρει τη θετική είδηση για τον ΠΑΟΚ. Και αυτό που σας λέω στοιχειοθετείται, δεν είναι δική μου εκτίμηση. Οπότε, εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε περισσότερο είναι να εκπαιδεύσουμε και εμάς, τους ίδιους μας εαυτούς, και τον τύπο και τον κόσμο, ότι η υπαρκτή ατμόσφαιρα δεν είναι αυτή που κάνει περισσότερη φασαρία, δεν προέρχεται από το κομμάτι που κάνει την περισσότερη φασαρία. Υπάρχουν και αρνητικές απόψεις. Σαφώς κανένας δεν έχει πάρει χάπια, ας πούμε, ηρεμιστικά για να τα βλέπει όλα τέλεια όταν δεν είναι. Αλλά είναι άλλο πράγμα το να αναγνωρίζεις ποια είναι τα προβλήματά σου ρεαλιστικά και να προσπαθείς να βρεις τις λύσεις, και άλλο απλά να δημιουργήσεις μια εικόνα μπάχαλου που απλά θα επιτείνει μια αποτυχία, θα τη φέρει πιο γρήγορα. Ο Σταύρος προφανώς εννοεί και... Ο Σταύρος ποιος? Α, προφανώς. Αναρωτιέται γιατί εσείς δεν προσπαθήσετε να κόψετε το τάισμα αυτής της μικρής ομάδας, όπως λέτε. Ξεκάθαρα αυτό εννοώ. Από... περιστατικά και από ανθρώπους που εδώ και μέρες, για παράδειγμα, αφήνουν υπονοούμενο ότι η ομάδα είναι στημένη. Ο περίγυρος είναι στημένος. Λίγο πιο συγκεκριμένα θα ήθελα. Για να απαντήσω, ας πούμε. Ναι, γιατί δεν απαντήσατε στον κύριο Αναστασιάδη? Εσείς οι παίκτες που άφησε ξεκάθαρα υπονοούμενο ότι πέρυσι η ομάδα στο δεύτερο κομμάτι του πρωταθλήματος είχε εσκεμμένα μειωμένη απόδοση. Πρώτον. Υπάρχει ένα δεδομένο ότι ο Άγγελος Αναστασιάδης έχει κερδίσει με το σπαθί του, αν θέλετε, μία θέση στην διαδρομή του ΠΑΟΚ τα τελευταία 90 χρόνια. Ναι. Είναι μία προσωπικότητα η οποία μας έδωσε και χαρές, μας έδωσε και κάποιες περίεργες καταστάσεις. Εν πάση περιπτώσει όμως είναι μία προσωπικότητα η οποία έχει δικαίωμα να εκφράζει άποψη. Ναι. Έχει δικαίωμα να εκφράζει την άποψη της τώρα. Θεωρώ ότι όλα όσα είπε ο κύριος Αναστασιάδης σε αυτή την περιβόητη συνέντευξη, αν μπουν σε μία σειρά, το ένα νερεί από μόνο του το άλλο. Οπότε ένας λογικός άνθρωπος, ας πούμε, εφόσον θέλει να ακούσει την άποψη του κύριου Αναστασιάδη, θα κάτσει και θα τα βάλει σε μία σειρά. Τώρα, για κάποιον που θέλει να πιαστεί από το ιντριγκαδόρικο που είπε, θα πιαστεί από το ιντριγκαδόρικο ό,τι και να του πω εγώ, και πιθανότατα θα ρίξω και νερό στο μήλο του για να γίνει παραπάνω ίντριγκα. Να απαντήσει πάω στον κύριο Αναστασιάδη, όχι. Και σε κανέναν που φεύγει. Εμείς θέλουμε όποιος φεύγει να φεύγουμε ψηλά το κεφάλι, με ψηλότερα από ό,τι ήρθε. Δυστυχώς δεν το καταφέρνουμε αυτό πάντα. Έχουμε φύγει. Δεν θεωρείτε ότι τέτοιες απόψεις κάνουν κακό? Τέτοιες καταγγελίες, σχεδόν καταγγελίες. Τι σχεδόν? Δεν είναι ακριβώς καταγγελία. Εν πάση περιπτώσει, όχι, δεν θεωρώ. Θεωρώ ότι κάνουν κακό σε αυτό που τις εκφράζει, αν θέλετε την άποψή μου. Εντάξει, αυτή είναι η άποψή σας. Τώρα, σε δύσκολες στιγμές, ξέρετε ότι αυτά χρησιμοποιούνται. Υπάρχει περίπτωση, επειδή τώρα μιλάμε και είναι κακό κάνουμε που το προσωποποιούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει θα ξεφύγουμε. Θα ξεφύγουμε. Υπάρχει περίπτωση οι πιστοί φίλοι του Άγγελου Αναστασιάδη, αν τους πω εγώ κάτι, να αλλάξουν άποψη? Θα πρέπει να μπω και εγώ στη διαδικασία. Μα δεν απευθύνεστε μόνο σε αυτούς. Να πούμε το προσωπικά τον καθένα ότι έκανε αυτό, το άλλο κτλ. Όχι, δεν είναι έτσι.
Είμαστε στον ΠΑΟΚ, είμαστε στον ΠΑΟΚ του 2016 και στον ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη. Δεν σημαίνει ότι... Καλά, είμαστε και στην Ελλάδα 2016 μπορεί... που άπαντες προσπαθούν να πιαστούν από κάπου, εντάξει. Μισό λεπτάκι, αυτό σου λέω είναι διαφορά, διαφορά φιλοσοφία μας. Επαναλαμβάνω, πάρε τη συνέντευξη και απομαγνητοφώνησέ την. Βάλτα σε μια σειρά, 1, 2, 3, 4. Οι παίκτες είχαν μειωμένη απόδοση, άρα αφού για να με διώξουν, άρα αφού όταν έφυγα έπρεπε να πετάνε. Βγήκαμε Πέμπτη. Δεν μπορούσαμε να σηκώσουμε κεφάλι. Ξέρω εγώ, χίλια δυο άλλα είπα, πάση περιπτώσει. Είναι δυνατόν τώρα να καθίσουμε να τα, βάλουμε, να τα βάλει επίσημα ο ΠΑΟΚ σε μια σειρά αυτά? Έχουμε ο καθένας ένα ρόλο. Αν απομαγνητοφωνήσεις και κάνεις την ανάλυση σου, βγαίνει από μόνη της, οι ερωτήσεις έχουν, μάλλον τα ζητήματα έχουν και τις απαντήσεις. Εξηγήστε μας κάτι άλλο. Πολλές φορές κατηγορήστε για θέσεις που, και αντιδράσεις που δεν έχετε για θέματα διαιτησίας. Έτσι, ναι. Γνωστό το θέμα, πολύ μεγάλο, χιλιοεπομένο. Χθες, ναι, για παράδειγμα, για ποιο λόγο η ΠΑΟΚ, ας πούμε ότι επέλεξε να βγάλει επιφυλάξεις για τον ορισμό του Αρετόπουλου και δεν το έχει κάνει άλλες φορές και επέλεξε να το κάνει. Αρκετές φορές το έχουμε κάνει και στην ουσία αυτό είναι, είναι μια τοποθέτηση που των προτέρων ξέρουμε ότι δεν πρόκειται να αλλάξει την επιλογή του διαιτητή. Ναι, ναι. Ούτε αν φωνάξουμε, ας πούμε, παραπάνω όπως έχουμε κάνει στο παρελθόν, θα κάνουμε κάτι παραπάνω από το να χαϊδέψουμε τα αυτιά του δικού μας κόσμου. Εμείς θα λέμε την ουσία του πράγματος. Η ουσία του πράγματος είναι ότι υπάρχει μια αντίληψη ότι με δεδομένη κατάσταση δεν πάει να φωνάξεις, δεν πάει να κάνεις ό,τι θες. Το συγκεκριμένο σύστημα έχει συγκεκριμένες δράσεις, τις οποίες δεν μπορείς να τις αλλάξεις. Άρα τι κάνεις, προσπαθείς να αλλάξεις το σύστημα. Ένα το κρατούμενο. Ένα δεύτερο. Δεν πιστεύω ότι οι διαιτητές, ή δεν πιστεύουμε, αν θέλετε, ότι οι διαιτητές είναι εκ των προτέρων κακοί. Ενδεχομένως, διαιτητές που έχουν κάνει τραγικές διαιτησίες στο παρελθόν, γιατί έπρεπε να κάνουν, να είναι καλοί διαιτητές και να μπορούν να υποστηρίξουν δύσκολες καταστάσεις. Οπότε, από τη μία θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι ότι δεν έχουμε καλή πίστη, δεν πιστεύουμε στο σύστημα, δεν πιστεύουμε ότι ξαφνικά, ας πούμε, τώρα σε παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, τον οποίο στην Τούμπα τον έχουν σφυρίξει ο Ιωαννίδης με χίλια δύο αφήνοντας επιθετικό φάουλ και κάνοντας γκολ. Έχουμε πολλά παραδείγματα καλών διαιτησιών. Ο Αστέρας Τρίπολης και ο Ολυμπιακός νομίζω έχουν τις καλύτερες διαιτησίες τα τελευταία χρόνια στην Τούμπα. Αλλά από εκεί και πέρα, καλύτερες για εκείνους εννοώ. Από εκεί και πέρα, αυτό είναι μία επιφύλαξη. Από την άλλη, δεν είναι ότι δεν πιστεύουμε ότι ο Αρετόπουλος μπορεί να τα βγάλει πέρα σε ένα δύσκολο παιχνίδι, αρκεί να έρθει για να σφυρίξει αυτό που θα δει, όχι αυτό που πρέπει να δει. Στην ομάδα θα υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερες, ξέρω εγώ, παρενές, συμβουλές? Όχι, όχι. Τα παιδιά ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Και ο βασικός λόγος που δεν φωνάζουμε παραπάνω είναι γιατί οποιοδήποτε άλλο φιδός σε μια ομάδα χρησιμοποιείται και πολλαπλασιάζεται επί 10. Αν οι παίκτες μπουν στο... Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω παραδείγματα άλλων ετών και άλλων ομάδων. Αλλά όταν οι παίκτες μπαίνουν στο γήπεδο με την άποψη ότι ό,τι και να γίνει θα χάσουν χωρίς να γίνει και να τίποτα. Προσπαθήσουν κάτι. Και μάλιστα θα δικαιώσουν και το διαιτητή, θα τον βγάλουν και λάδι, γιατί δεν θα χρειαστεί να κάνει. Γνωρίζετε για ποιον λόγο ο μεγαλομέτοχος, οι άνθρωποι που κινούνται δίπλα του χθες, προσπάθησε να δικαιολογήσουν την απουσία από το προηγούμενο ή από το επόμενο? Ναι, γιατί υπήρξαν, ναι, μπορώ να το πω, γιατί υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα, όχι άσχημα δημοσιεύματα, ναι. Απλά επειδή ο ίδιος δεν εκφράζεται, ερμηνεύτηκε η απουσία του Σαββάτου από κάποιους ότι ενδεχομένως να προκύπτει από την κακή του ψυχολογία για τα όσα έγιναν στο μάτι με τον Ηρακλή. Όχι, δεν. Και ήθελε, επειδή έφτασαν στα αυτιά του, ήθελε αυτό το πράγμα. Το συζήτησε με ανθρώπους και ήθελε να βγει και προς τα έξω ότι καμία σχέση. Ίσα θα είναι στη Νέα Υόρκη και το χαίρεται πολύ γενικά με τους ομογενείς. Ο Ιβάν Σαββίδης έχει ιδιαίτερη σχέση και άλλη κατανόηση των θεμάτων τους. Θα δει το μάτι στο σύνδεσμο ή με τα παιδιά του συνδέσμου της Νέας Υόρκης και θα είναι και γι' αυτό μια έτσι διαφορετική και σπουδαία εμπειρία. Και την Τετάρτη φυσικά σε αυτό το μάτι. Άρα δεν έχει αλλάξει τίποτα στην ψυχολογία του, στην ψυχοσύνθεση? Εντάξει, δεν το χάρηκε κιόλας. Έτσι, να είμαστε... Ό,τι έγινε πριν να κλείσει. Ούτε το χάρηκε, ούτε το... Ας πούμε, του δημιούργησε καλά συναισθήματα, αλλά εντάξει, ναι. Είναι λίγο γνωστός πεισματάρης και με την καλή έννοια και σε αυτές τις περιπτώσεις το να είσαι πεισματάρης είναι και τρόπος διεξόδου από τέτοιες σκέψεις.
και μάλλον νομίζω ότι πείσμωσε ακόμη περισσότερο. Έτσι, αυτό έδειξε τις επόμενες μέρες. Για να τρέξει πράγματα τα οποία είναι κοινά αποδεκτό ότι είναι προς σωστή κατεύθυνση. Ο Άρνεσεν έχει αποχωρήσει. Υπάρχει ως πρόεδρος ο Λούμπος Μίχελ που έχει δοθεί η αίσθηση ότι είναι αντικαταστάτης του. Τι ακριβώς γίνεται και αν θα προχωρήσετε σε καμιά δημόσια τοποθέτηση του νέου Προέδρου, αθλητικού διευθυντή, λοιπόν, ξέρω πώς θα χαρακτηρίσουμε. Ναι, το σχέδιο είναι ότι ο κύριος Μίχελ θα κάνει μια συνέντευξη τύπου. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή η αλλαγή δεν έγινε προγραμματισμένα, έγινε μετά από παρέτηση του πρώην Προέδρου του Ιάκωβου Αγγελίδη, χρειάζεται ασφαλώς ένα διάστημα και ο ίδιος να ενημερωθεί, να εγκληματιστεί, να μπορεί να μιλήσει για τα σχέδιά του. Αλλά κακώς υπάρχει η αίσθηση του σε αυτή τη φάση ότι θα είναι αντικαταστάτης του κυρίου Άρνεσεν. Δεν υπάρχει καμία τέτοια απόφαση ότι ο κύριος Μίχελ θα είναι ο αντικαταστάτης του κυρίου Άρνεσεν. Ασφαλώς είναι ένας ποδόσφαιρο άνθρωπος, ασφαλώς το δίκτυό του και οι γνωριμίες του αφορούν το ποδόσφαιρο. Ασφαλώς και θα μπορούσε να είναι, αλλά δεν υπάρχει αυτή η απόφαση. Η απόφαση είναι ότι είναι ο πρόεδρος της ΠΑΕΠΑΟΚ, με δικαίωμα υπογραφής για όλες τις αποφάσεις και με δικαίωμα εφαρμογής ενός σχεδίου, ενός πλάνου, το οποίο το έχει συζητήσει με τον Ιβάν Σαββίδη. Οπότε καλό θα είναι να μην υποτιμούμε την παρουσία του στη θέση του Πρόεδρου. Ναι, απλά με αυτή τη λογική που μιλάς, να περιμένουμε και αθλητικό διευθυντή δηλαδή. Ναι, αυτό λέω, ότι το πώς θα οργανωθεί, πώς θα οργανώσει την ομάδα ο ίδιος ως Πρόεδρος, είναι κάτι το οποίο θα το ανακοινώσει επίσημα μέσω συνέντευξης τύπου. Είναι σε μια κατάσταση στην οποία και αυτός ψάχνει να βρει την καλύτερη δυνατή λύση για το πώς θα είναι το οργανόγραμμα. Αν θα χρειαστεί αθλητικός διευθυντής, αν θα χρειαστεί τεχνικός διευθυντής, αν θα χρειαστεί, μπορεί να μην χρειαστεί καθόλου, τι να σας πω, μπορεί να πάρουμε προπονητή μάνατζερ ή να ξέρω εγώ, δεν μπορώ να σας πω, υπάρχουν σκέψεις πάρα πολλές. Θεωρώ ότι σύντομα θα γίνει ανακοίνωση αυτών των πραγμάτων, που θεωρώ ότι είναι έτσι κι αλλιώς δευτερευούς σημασίας. Δηλαδή το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει σωστή χημεία και σωστή κατανόηση ανάμεσα στους ανθρώπους που τρέχουν ένα πλάνο, να υπάρχει το ίδιο το πλάνο και να εφαρμόζεται απαρέγκλιτα και παρά τις δυσκολίες του. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τώρα τα πρόσωπα είμαστε όλοι αναλώσιμοι σε αυτό. Το πλάνο το προηγούμενο το ξεχνάμε ή γίνονται διορθωτικές κινήσεις? Ασφαλώς όχι. Και πώς να το ξεχάσεις όταν είναι ένα πλάνο, ένα αγωνιστικό πλάνο, το οποίο σου αφήνει μια παρακαταθήκη. Πώς να μην το ξεχάσεις όταν απουσιάζει ο Αγγελίδης που το ξεκίνησε και ο Άρνεσεν που ήταν ο πρωταγωνιστής. Σας είπα τα πρόσωπα, είμαστε όλοι αναλώσιμοι. Ναι. Η κεντρική φιλοσοφία μπορεί να, την οποία ασφαλώς τη συναποφασίζουν κάποιοι άνθρωποι και την εφαρμόζουν, μπορεί να εφαρμοστεί και με διαφορετικά πρόσωπα. Δεν σημαίνει ότι αν κάποιος δεν ταιριάξει, δεν κολλήσει σε ένα πλάνο, δεν μπορεί να αντικατασταθεί, προς Θεού. Το θέμα είναι ότι αυτό το πλάνο που έλεγε ανανέωση της ομάδας, να χαμηλώσει ο μέσος όρος ηλικίας, ναι, να ψάξουμε να βρούμε σε ποιους από αυτούς τους ποδοσφαιριστές θα μπορούμε να βασιστούμε για πρωταθλητισμό και τα επόμενα χρόνια. Ξεχάστηκε τον ΠΑΟΚ τον ίδιο στη διάρκεια. Όχι, γιατί. Δεν νομίζω ότι... Αυτό δεν μ' αρέσει, ας πούμε, γενικά, ότι κυκλοφορεί, γιατί ξεχάστηκε. Επειδή, υπάρχουν δηλώσεις για αλλαγή στόχων. Δεν υπάρχουν δηλώσεις για αλλαγή στόχων. Απλά δεν υπάρχει και αυτό που κάνει δηλώσεις. Μία ομάδα, μισό λεπτό, το ότι χτίζεις μία ομάδα, όταν μιλάμε ότι χτίζεις έναν ΠΑΟΚ, δεν σημαίνει ότι τον αφήνεις χωρίς στόχους. Αν μια ομάδα την αφήσεις χωρίς στόχους, ειδικά αν είναι μεγάλη ομάδα, ο κατήφορος δεν έχει τελειωμό. Δηλαδή, έχετε ζήσει τη χρονιά που δεν είχαμε θεωρητικά στόχους και θα πέφταμε κατηγορία. Ας πούμε, πριν την επόμενη χρονιά κάνουμε πρωταθλητισμό. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι το χτίζω ομάδα, σημαίνει ότι αφήνω τα παιδιά, ειδικά τα νέα παιδιά, να μην ξέρουν τι σημαίνει να είναι στον ΠΑΟΚ και να κυνηγάν στόχους και να κάνουν πρωταθλητισμό. Από εκεί και πέρα, μισό λεπτό για να το ολοκληρώσουμε, γιατί έχει σημασία, έχει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά το πώς, ας πούμε, το πόσο εσωτερικά θα τους πιέσεις και πόσο καλά θα τους καθοδηγήσεις για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διεκδικήσουν τον στόχο τους. Ναι. Αλλά ο στόχος υπάρχει, είναι η δεύτερη θέση και είναι και το κύπελλο. Ειδικά τώρα που φτάσαμε Μάρτιο και είμαστε μέσα σε όλα, θα πούμε ότι δεν το έχουμε στόχο. Ο Άρνεσεν πάντως φεύγοντας, αυτό ουσιαστικά είπε. Ποιο πράγμα? Για τους στόχους που ήταν διαφορετικοί και στην πορεία άλλαξαν. Όχι. Οι στόχοι... κρίθηκε νωρίτερα από ό,τι έπρεπε. Ναι, άλλο είναι αυτό και ο κύριος Άρνεσεν μιλάει για το, φαντάζομαι από αυτά που είδα, μιλάει για το επίπεδο, μάλλον για την αξιολόγηση των μεταγραφών, για το πόσο οι παίκτες που έφερε σε ποιο ποσοστό είναι καλοί και
θα στελεχώσουν την ομάδα για τα επόμενα χρόνια και όχι για τους στόχους. Γιατί και ο κύριος Άρνεσεν όταν μίλησε το καλοκαίρι σε πολύ διαφορετική βάση τότε, ενώ σε μια βάση που ακόμα δεν είχαμε πάρει ποδοσφαιριστές για να ξέρουμε και ποιοι, ναι, για να μπορούμε να αξιολογήσουμε ποιοι είναι οι ρεαλιστικοί στόχοι, είχε μιλήσει για τριάδα πρωταθλήματος, ναι, τότε που ήμασταν με την περσινή, ναι, ομάδα, σας επαναλαμβάνω, συν τον Όλσεν και τον Ροντρίγκες. Μίλησε. Και μάλιστα με παίκτες να έχουν φύγει. Μίλησε για τριάδα του πρωταθλήματος και για πρόκριση στην Ευρώπη. Δηλαδή δεν άλλαξαν στόχοι πουθενά στην πορεία. Οι στόχοι ήταν πάντα υψηλοί και θα είναι πάντα υψηλοί. Απλά θα πρέπει να γίνεται ψύχρεμη αξιολόγηση και, και ρεαλιστικά να βλέπουμε αν η ομάδα που έχουμε μπροστά μας, όχι η ομάδα που φανταζόμαστε ότι θέλουμε να έχουμε, η ομάδα που έχουμε μπροστά μας έχει τα χαρακτηριστικά να κάνει όλα αυτά που ζητάμε. Έχουμε εκεί, μία... εκεί, ήταν, ναι, το... έχουμε μία... εκεί ήταν και το ξέσπασμα του προπονητή της προάλλης. Mm-hmm. Έχουμε μία ακόμα ερώτηση περί προπονητολογίας, γιατί και εκεί, ναι, θέλουμε μια-δυο απαντήσεις. Μαζί μας πάντο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΟΚ και ένα τελευταίο ζήτημα. Πριν 10 μέρες ο κύριος Λύπη ανέφερε ότι δέχτηκε μια κρούση από τον ΠΑΟΚ. Χωρίς να διευκρινίσει βέβαια το πότε ήταν αυτή, ναι, η κρούση. Πρόσφατα. Ναι, πρόσφατα. Χθες προχθές ο κύριος Αρβελάτζε είπε ότι δέχτηκε μια κρούση και θα έχει συζητήσεις. Οι δύο συγκεκριμένοι για ποιο λόγο να έχουν πει ψέματα? Εμείς καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να το διαψεύσετε. Πρέπει οπωσδήποτε. Όχι. Σαφώς. Να ξεχωρίσουμε λίγο και, το... Γιατί και να είχατε επαφές δεν το επιβιώνατε. Θα σας πω. Αν είχαμε φτάσει στο σημείο να έχουμε επαφές και με ανθρώπους οι οποίοι τόσο άνετα δημόσια μιλούν για μια ομάδα η οποία έχει προπονητή και μάλιστα ο κύριος Λύπη έχει και ένα πνευματικό του παιδί, ας πούμε, στην ομάδα, νομίζω ότι θα κάναμε επαφές με ασόβαρους ανθρώπους. Προφανώς οι άνθρωποι κατά καιρούς μπορεί να έχουν προταθεί στον ΠΑΟΚ ή κάποιοι άνθρωποι να έχουν προταθεί στον ΠΑΟΚ, ειδικά για τον κύριο Αρβελάτζε δεν ξέρει κανένας. Έτσι, δεν, είναι από τα περίεργα. Δεν, ούτε ο κύριος Μίχελ. Και εγώ, ναι, όχι. Ούτε ο κύριος Σαββίδης. Όχι, ειδικά ο κύριος Μίχελ, ο οποίος μίλησε με τον κύριο Σαββίδη μετά από δική μου ερώτηση χθες για να δω, σας λέω, ας πούμε, και εσωτερικές διαδικασίες. Δηλαδή, δεν ξέρει και δεν γνωρίζει κανείς τίποτα. Όχι, απλά θα σας πω το εξής. Έτσι, και αυτό το πράγμα είναι... Γίνεται πολλές φορές στις ομάδες, όταν ο ΠΑΟΚ έχει σοβαρές επαφές, ζητάει για οποιοδήποτε θέμα, ζητάει από την άλλη πλευρά εμπιστευτικότητα. Ειδικά στο επίπεδο των προπονητών. Άντε, ας πούμε, με τους ποδοσφαιριστές, τη μιλάς, υπάρχουν ατζέντες κτλ. Κάποιες φορές δεν είναι εύκολο να κρατηθεί, αλλά ειδικά με τους προπονητές υπάρχει μια ρήτρα εμπιστευτικότητας. Και ακόμη και αν διαρρεύσει το όνομά τους, δεν θα θυμάστε ότι ποτέ δεν υπήρχε δήλωση προπονητή που ήταν σε συζητήσεις μαζί μας, όταν ψάχναμε προπονητές, ναι, ο οποίος να επιβεβαιώσει το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ένα κομμάτι αυτό. Ένα δεύτερο κομμάτι, στην ποδοσφαιρική πιάτσα την ευρωπαϊκή, ας πούμε. Πολλοί ατζέντιδες, επειδή, ας πούμε, μυρίζονται ότι ο ΠΑΟΚ έχει πρόβλημα στη θέση του τερματοφύλακα ή, ας πούμε, διαβάζουν ότι ψάχνει προπονητή, μπορούν να πάνε στον οποιονδήποτε ξένο προπονητή για να του πει θα σε ενδιαφέρει η προοπτική του ΠΑΟΚ να κάνουμε μια επαφή εκεί. Αυτό λοιπόν, όταν δεν είναι ξεκάθαρο ποιος μιλάει εκ μέρους του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο χειρίζεται η αθλητική διεύθυνση, μπορεί να φέρει παρεξηγήσεις. Δεν κατηγορώ κάποιον για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, αλλά θέλω να πω ότι όταν άνθρωποι μεσάζοντες αισθάνονται ότι έχουν την εξουσιοδότηση του ΠΑΟΚ να μιλήσουν με κάποιον, αυτός ο κάποιος νομίζει ότι μιλάει με τον ΠΑΟΚ. Με τον Χ ΠΑΟΚ, ναι, και τις Χ ομάδες. Μόνο έτσι έχουν γίνει παρεξηγήσεις, ειδικά στο θέμα των προπονητών μέχρι σήμερα. Αλλιώς, αν θυμάστε, το καλοκαίρι συζήτησε ο κύριος Άρνεσεν με τρεις προπονητές. Βγήκε το όνομα του Αργεντίνου και του Τούντορ δύο μέρες πριν πάρουμε την οριστική μας απόφαση. Βγήκε, δεν κάνανε καμία δήλωση για το θέμα. Μάλιστα. Άρα αυτό λέτε ότι είναι στοιχείο μια ασόβαρης κατάστασης, ειδικά με τον, ναι, Αρβελάτζε, αυτό είναι απόδειξη. Εγώ προσπαθώ παράλληλα με τέτοιου είδους κουβέντες να όσο γίνεται να εκπαιδεύουμε και το κοινό μας και δικό σας να αξιολογεί κάποια πράγματα από μόνο του αυτόματα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί καλώς ή κακώς, όπως και το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, έτσι και η επικοινωνία, περιμένει κάποιος μια επικοινωνία όπως την κάνουν άλλοι. Ή περιμένει να ασχοληθούμε με το παρασκήνιο όπως το κάνουν άλλοι. Δεν σημαίνει ότι επειδή το κάνουν οι άλλοι κάπως, ότι αυτοί ορίζουν και τον πύχη κάθε επιστήμης, ας πούμε, του ποδοσφαίρου, της επικοινωνίας ή της ιατρικής.
Θέλω να είμαστε ξεκάθαροι. Υπάρχουν μερικά πράγματα που είναι αυτονόητα. Δεν μπορεί να καθόμαστε να μαλώνουμε πάνω σε αυτονόητα πράγματα. Άλλοι μπορεί να θέλουν να το κάνουν, να στο κάνουν. Αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό είναι το σωστό. Εκεί αυτό... κάνει περισσότερη φασαρία. Αυτό γίνεται και στα πλαίσια τη στήριξη που πρέπει να έχει ο κύριο Τούντορ. Και τώρα δεν ξέρω τι σημαίνει ακριβώ στήριξη. Εσεί τα ξέρετε. Δεν είναι ο. Δεν... Ο κύριο Τούντορ δεν χρειάζεται καμιά επιπλέον στήριξη, γιατί η στήριξή του είναι η συνεργασία του με τον Μπάουκ και, με τον κύριο Σαββίδη. Τώρα όλα τα άλλα είναι περισσότερο λόγια, περισσότερο ας πούμε μια υπενθύμηση ότι κοιτάξτε να δείτε, όταν όλοι τον είχαν τελειωμένο, ο Ιβάν Σαββίδης του είπε προχώρα και είμαι δίπλα σου, και παρά ουσιαστική αλλαγή σε κάτι. Ο Ίγκορ Τούντορ εγώ θεωρώ ότι έχει μια χημεία που ταιριάζει και στα αποδυτηριά του και, και με τον ιδιοκτήτη, και είναι σπάνιο γεγονός αυτό, και δεν έχει κανένα λόγο να είναι αγχωμένος. Από εκεί και πέρα τα άλλα είναι στην καθημερινότητα του ποδοσφαίρου. Τον παίχτη που ήθελε πάντως δεν τον πήρε πάντως. Τον παίχτη που πολλές φορές είπε. Το παίχτη που ήθελε και δεν πήρε δεν σημαίνει ότι βρέθηκε ένας παίχτης όπως αυτός που ήθελε, σαν αυτόν που ήθελε, με τα χαρακτηριστικά που ήθελε στην περίοδο του Ιανουαρίου, και δεν τον πήραμε για κάποιο λόγο. Δεν βρέθηκε ο παίχτης με τα χαρακτηριστικά αυτά που ψάχναμε και δεν πήραμε παίχτη. Δεν χρειάζεται δηλαδή πολύ ανάλυση αυτό. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ για τη ζήτηση. Νομίζω συμφωνείτε ότι μπαίνει σε μια πολύ κρίσιμη φάση η σεζόν. Η φάση, έτσι, το σημείο το οποίο βρισκόμαστε είναι το εξής, αν μπορώ λίγο να το χαρακτηρίσω κλείνοντας. Είμαστε στο μετέχνιο. Ή θα έχουμε μια χρονιά επιτυχημένη σε επίπεδο αποτελεσμάτων, ή μια χρονιά αποτυχημένη. Η διαφορά αυτή τη στιγμή η ομάδα δεν αλλάζει. Η ομάδα έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, έχει συγκεκριμένα πολύ καλά στοιχεία, έχει συγκεκριμένες αδυναμίες. Έχει κάνει κάποια καλά πράγματα και κάποια άσχημα πράγματα. Αυτό η τελική ευθεία, ας πούμε, τη σεζόν θέλει τη συμμετοχή όλων μας. Θέλει τη συμμετοχή του κόσμου, του τύπου, ασφαλώς της ομάδας. Δηλαδή, πλέον όλοι όσοι λειτουργούμε υποστηρικτικά σε μια ομάδα, γιατί η ομάδα είναι ο πόλος, η ομάδα είναι αυτή που θα κάνει ό,τι θα κάνει στο γήπεδο, αλλά όλοι οι υπόλοιποι, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο κόσμος, ο καθένας με τον ρόλο του, έτσι, και με τις αρχές του, είναι το υποστηρικτικό μέσο. Λοιπόν, όλος ο οργανισμός θα πρέπει να δουλέψει προς την κατεύθυνση του να πετύχει αυτή η ομάδα, γιατί είναι για το συμφέρον όλων. Τι θα πει να πετύχει? Εμείς δεν ζητήσαμε ποτέ στρατευμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ζητήσαμε ψύχρεμα. Ζητήσαμε να μην υποκύπτουν στην φασαριώζικη μερίδα και να τους δίνουν αυτά που θέλουν να ακούσουν, να βάζουν και την άποψη τη δική τους, την αντικειμενική, την ψύχρεμη. Αυτό ζητάμε. Δεν ζητάμε, σας επαναλαμβάνω, εμείς την επικοινωνία δεν την κάνουμε όπως την κάνουν άλλοι. Εμείς δεν ζητάμε παράλογα πράγματα να ξεφυλιστεί ο τύπος. Εμείς θέλουμε τον τύπο όμως ψύχρεμο. Δεν θέλουμε να πηγαίνει και από την άλλη πλευρά, να θεωρεί ότι ο ΠΑΟΚ είναι αδύναμος και να κάνει τα χατήρια, ας πούμε, να περνάει μόνο τις απόψεις εκείνων που κάνουν φασαρία. Γιατί στο τέλος, αν δείτε για τη σημερινή κατάσταση και τις πωλήσεις του τύπου, θα δείτε ότι μάλλον και εκεί τα πράγματα δεν πάνε καλά. Οπότε, σε αυτό το κομμάτι, κόσμος, τύπος, ομάδα, μάλλον κυρίως ομάδα και γύρω-γύρω πωλήσεις κόσμος, του τύπου, πρέπει να έχουμε... Οι πωλήσεις του τύπου, ποιες πωλήσεις? Οι μόνες που μπορούν να μετρηθούν είναι των εφημερίδων, δεν είναι... Αυτό λέω. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Ένα κομμάτι είναι, ναι. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Όλοι μαζί και θα πιστεύω ότι η ομάδα θα είναι καλά, γιατί το αισιόδοξο μήνυμα. Άμα δεν κερδίζει η ομάδα. Πώς άμα δεν κερδίζει? Δεν κερδίζει η ομάδα και βλέπετε ότι αυτή την ομάδα άλλαξε η μέρα με την νύχτα. Περίμενε ο κόσμος μια ισοπαλία για να βγάλει από μέσα του τα καλά συναισθήματα και να διώξει τη μαυρίλα των προηγούμενων εβδομάδων. Υπάρχει κόσμος ο οποίος ψάχνει να πιαστεί από τα θετικά. Θα δώσουμε να βοηθήσουμε όλοι για να πάει η ομάδα καλά και να είμαστε όλοι καλύτερα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.